Είμαστε εδώ σήμερα μαζί με τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας για να διατρανώσουμε αυτήν την ανάγκη υπεράσπισης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και λέμε, Έλληνες και Ιταλοί, Ιταλοί και Έλληνες, ότι αφήνουμε πίσω εκείνα που μας δίχασαν. Αλλά, διδασκόμενοι πάντοτε από την τραγωδία των εγκλημάτων της συνεργασίας του φασισμού και του ναζισμού, δηλώνουμε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την Ευρώπη, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, από όλα εκείνα τα μορφώματα που ανέφερα προηγουμένως. Και να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να ξανααναβιώσουν οι εφιάλτες που οδήγησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χρόνια πολλά. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, το όχι των Ελλήνων αποτελεί πηγή ενότητας και συνεργασίας, όπως αποδεικνύει η παρουσία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ας ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και ελπίδα. Χρόνια πολλά! Κύριε Πισμιναγέ, τόσο εγώ όσο και ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε υπερήφανοι για σας, για τις διεθνώς αναγνωρισμένες ικανότητές σας, αλλά και για το απαράμιλο θάρρος σας. Αποδεικνύεται καθημερινώς και εμπράκτος πόσο αποτελεσματικά υπερασπίζεστε τον ενάριο χώρο της Ελλάδας και επομένως τον ενάριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Υπέρμαχος στρατηγός να θωρακίζει τα φτερά σας και να καλυμπώνει τις ψυχές σας. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Οι ένοπλες δυνάμεις, ο ελληνικός λαός, ο κλήρος, η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία του τόπου στέλνει ένα μήνυμα εθνικής ενότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Σε οποιονδήποτε τολμήσει να αμφισβητήσει την εθνική κυριαρχία ή την εδαφική ακαιρότητα της χώρας. Είμαστε όλοι έτοιμοι να πούμε ένα μεγάλο όχι. Επιθυμούμε την ειρηνική συνύπαρξη και γι' αυτήν εργαζόμαστε. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν πολύ καλά ότι όποιος τολμήσει να αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία της πατρίδος μας θα μας βρει απέναντι του ενωμένους. Πρέπει με ενότητα να αντιμετωπίζουμε, να διεκδικούμε το δίκαιο μας και, και με αυτό λαμβάνουμε δύναμη για να μπορούμε να πούμε όχι. Τιμούμε τους ήρωες που αγωνίστηκαν ενάντια στο φασισμό. Τη γενιά του έπους του 40, τη γενιά της εθνικής αντίστασης. Ευρώπη και Ελλάδα πρέπει να πούν σήμερα ένα νέο όχι. Όχι στην ακροδεξιά, που κάνει ξανά την εμφάνισή της απειλητική. Χρειάζεται εθνική αφύπνιση. Με συνεννόηση, με εθνική γραμμή, να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Το όχι υπήρξε ηρωικό τότε. Τώρα πέρναγαν τα στρατεύματα ενώπιον μας παρελάβνοντα και φώναζαν «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Αλλά εγώ ξέρω ότι η κυβέρνηση πήγε στις πρέσπες και παρέδωσε τη Μακεδονία ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας. Αυτές οι παρελάσεις εμψυχώνουν τον πατριωτισμό μας, εμψυχώνουν τη διάθεσή μας να προχωρήσουμε μπροστά και σαν πόλης και σαν έθνος
για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να σηκώσουμε κεφάλι από αυτή την κρίση που μας έχει ταλαιπωρήσει πολλά χρόνια. Το έθνος μας στην ιστορική του πορεία δεν φοβήθηκε ποτέ να πει όχι, όποιοι και αν ήταν οι κίνδυνοι.